Κοιτάξτε, το βασικό που θα το πούμε είναι ότι περιμέναμε να έχει υλοποιήσει αυτά που είχε υποσχεθεί προεκλογικά, ότι με ένα νόμο θα καταργούσε όλους τους μνημονιακούς νόμους που είχαν να κάνουν με τα εργασιακά. Αυτό είναι το πρώτο και το βασικό. Το δεύτερο είναι ότι εννοείται ότι θα το πούμε ότι η κοινωνία δεν αντέχει άλλο, αυτό πια είναι ολοφάνερο και με στοιχεία ακόμα και του Υπουργείου Εργασίας, τα οποία δεν μπορεί να πει κανένας ότι είναι και 100% πίστευτα, με την έννοια ότι το γνωρίζετε κι εσείς πολύ καλά, αν ένας εργάζεται μία ώρα τη βδομάδα θεωρείται εργαζόμενος. Γενικά, κοιτάξτε να δείτε, κυρία Δουλγεράκη, είναι ο Πρωθυπουργός της χώρας, έχουμε υποχρέωση να του πούμε, να το επισημάνουμε και ίσως και όχι με έντονο τρόπο ότι η κατάσταση αυτή δεν μπορεί να συνεχιστεί. Δεν μπορεί να συνεχιστεί από τη στιγμή που έχουν και ισχύουν ακόμα όλοι αυτοί οι νόμοι οι οποίοι έφεραν τον κόσμο της εργασίας στην κατάσταση που είναι, τους ανέργους στην κατάσταση που είναι. Εδώ να πούμε ότι οι άνεργοι στην Ελλάδα είναι πάνω από 1.200.000. Επίδομα, οποιοδήποτε επίδομα από τον ΑΕΛ παίρνει το 10% περίπου. Και υπάρχουν βέβαια και πάρα πολλοί και νέοι, αλλά όχι μόνο, οι οποίοι δεν έχουν εγγραφεί καθόλου στον ΟΕΔ, με τον απλούστατο λόγο ότι θεωρούν ότι επειδή δεν παίρνουν το επίδομα, γιατί να γραφτούν. Κοιτάξτε να δείτε, έχω ένα λόγο παραπάνω να τα επισημάνω αυτά, διότι όταν είχε έρθει προεκλογικά στον Άγιο Νικόλαο, είχα μπορέσει και του είχα δώσει χωρίς να είναι προγραμματισμένο, την ώρα που προχωρούσε στον δρόμο, με αντιπροσωπεία του εργατικού κέντρου του είχαμε δώσει ένα υπόμνημα, όπου το βασικό που του λέγαμε τότε ήταν όλα αυτά που είπαμε πριν, αλλά και οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Θα το ρωτήσω λοιπόν σε αυτόν τον ένα χρόνο, ενάμιση περίπου, τι έχει γίνει. Θα μου απαντήσει τα γνωστά, ότι το παλεύουμε, το διαπραγματευόμαστε. Ναι, αλλά μας δεν μας φτάνει αυτό. Δεν μπορούμε δηλαδή να συνεχίσουμε να βλέπουμε αυτό το παράλογο θέατρο που παίζεται, από τη μια εμείς να είμαστε οι τζαμπουκάδες, αν μου επιτρέπετε τη λέξη, και να παλεύουμε σαν ελληνική κυβέρνηση εννοώ, και από την άλλη μεριά οι θεσμοί και οι υπόλοιποι να μην δέχονται τα αυτονόητα να ισχύουν για τους Έλληνες εργαζόμενους. Για τους ακροατές σας να πω ότι αν πρέπει να υπογραφεί μια σύμβαση μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μιας χώρας του τρίτου κόσμου, εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, εν πάση περιπτώσει, μέσα στη σύμβαση αναφέρεται ότι θα πρέπει να ισχύουν εργατικά δικαιώματα, εργασιακές σχέσεις κτλ. Μπαγκλαντές, για παράδειγμα. Και στο Ευρωκοινοβούλιο, η συζήτηση που έγινε την περασμένη εβδομάδα ακριβώς για τα θέματα αυτά που αφορούν την Ελλάδα, τους Έλληνες εργαζόμενους και όλη την κοινωνία, υπήρξαν βουλευτές, ευρωβουλευτές και Έλληνες, οι οποίοι αυτό το πέρασαν στον ντούκου. Ούτε καν το ανάφεραν και περί άλλων τύρβαζαν. Εν πάση περιπτώσει, θεωρούμε ότι είναι σημαντικό να έχετε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός σε μια περιοχή και καλό είναι να μην χαϊδεύουμε αυτιά, καλό είναι να επισημαίνουμε και να τονίζουμε με όλη τη δύναμη της φωνής μας ότι η κατάσταση δεν μπορεί να συνεχιστεί. Κύριε Πεπονή, ευχαριστώ. Καλημέρα. Να, από το Ράδιο 984, πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου στο Λασίθι, ο Μανώλης Πεπονής, και για τα αιτήματα περί του Πρωθυπουργού, αλλά κυρίως για αυτά τα οποία μας έρχονται για άλλη μια φορά από το Ινστιτούτο της ΓΕΣΕ, που λέει 820.000 Έλληνες, ένα ποσοστό δηλαδή 73%, ότι έχουν να δουλέψουν πάνω από ένα χρόνο, ότι 9 στους 10 εργαζόμενους βρίσκονται κυριολεκτικά στο περιθώριο και δεν παίρνουν καμία απολύτως στήριξη από τον ΟΑΕΔ, ούτε επίδομα ανεργίας, ούτε επιδότηση απασχόλησης. Καλημέρα, κύριε Βοριά. Καλή σας μέρα, κύριε Δουλγεράκη, σας τους ακροατές. Εσείς από τη δική σας την πλευρά, συνομιλώντας με τον Πρωθυπουργό, τι του λέτε? Ότι η κατάσταση δεν πάει άλλο, κυρία Δουλγεράκη. Να βγουν από τη γυάλα και να δουν τα πραγματικά προβλήματα που αντιμετωπίζει όχι μόνο οι εργαζόμενοι, όλη η κοινωνία αυτή τη στιγμή. Η ενεργία μαστίζει,
Η ανέχεια μαστίζει, πραγματικά υπάρχουν νοικοκυριά σε πολύ τραγική κατάσταση. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, πολλοί άνθρωποι παίζουν με την αξιοπρέπεια κάποιων ανθρώπων, γιατί είδατε και τα αποτελέσματα που έβγαλε από έρευνα το είναι ΓΕΣΕ, ότι πραγματικά πολλοί εργαζόμενοι βρίσκονται πολύ άνεργοι σε απελπιστική κατάσταση όταν είναι τόσο μακροχρόνια άνεργοι και πραγματικά δεν έχουν στον ήλιο μοίρα. Και δεν μόνο το 10% να λαμβάνει επίδομα. Ακριβώς. Και μόνο το 10% όταν τόσα χρήματα παρακρατούνται, και το γνωρίζουμε, είτε με το επίδομα αλληλεγγύη, είτε με την εισφορά της αλληλεγγύης, είτε σε μια σειρά που τα οποία χρήματα δεν καταλήγουν ποτέ στον ΟΑΕΔ, κυρία Δουλκεράκη, για να στηριχτούν αυτοί οι άνθρωποι. Και εσείς του λέτε, βγείτε από τη γυάλα σας για να δείτε τι συμβαίνει. Και εκείνος σας απαντά ότι το προσπαθούμε, το επεξεργαζόμαστε, έχουμε κόκκινες γραμμές και το ξέρετε και θα κάνουμε το καλύτερο δυνατόν. Εσείς τι του απαντάτε? Του απαντάω ότι θα το δούμε. Δηλαδή τώρα 2 χρόνια δεν έχουμε δει αυτά που περιμέναμε να δούμε. Ο κόσμος πραγματικά είναι απογοητευμένος. 2 χρόνια δεν είδατε, θέλετε να πείτε, αυτά τα οποία είχαν εξαγγελθεί, υποσχεθεί. Ακριβώς. Δυστυχώς δεν υπάρχει αισιοδοξία και περιμένουμε πια πράξεις και όχι λόγια.